Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και ιδιαίτερως που μιας και είναι και Σάββατο σήμερα σας χάλασα λίγο τις διακοπές σας. Θεώρησα όμως ότι έπρεπε να είσαστε εδώ γιατί κάποια θέματα τα οποία είναι αρκετά σοβαρά να έχετε μια ενημέρωση και έτσι να είναι ενημερωμένος και καλύτερα και ο κόσμος και να μην ακούει καθένας τι είπε ο Α ή τι είπε ο Β. Και επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, θα ήθελα να σας κάνω έτσι μια εισαγωγή μικρή, πολύ μικρή και να βγούμε κατευθείαν στο θέμα. Και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, επί παντός θέματος, όχι μόνο στα αυτά που θα αναφερθώ εγώ, μπορείτε να ρωτήσετε στο τέλος ό,τι πιστεύει ο καθένας σας και θέλει να πιστεύει ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Σίγουρα διανύσαμε την προηγούμενη χρονιά μια χρονιά αρκετά δύσκολη οικονομική με τα capital control και με όλη αυτή τη δυσχέρεια που είχε ο κόσμος. Όμως με σωστό προγραμματισμό και εργαζόμενοι άπαντες όλοι από τον σύμβουλο, τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο, πιστεύω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο για τους δημότες. Άλλωστε, όλοι μας έχουμε έρθει εδώ στο Δήμο για να προσφέρουμε και όχι να κερδίσουμε κάτι έκαθος εξ ημών. Με τον ίδιο ζήλο θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια και πιστεύω ότι θα πάμε αρκετά καλύτερα. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μέσα από τους σταθμούς σας ή μέσα από τα site που έχετε κάνετε στους πολίτες και την εφημερίδα. Άλλωστε μια μικρή πόλη έχει μία εφημερίδα, δύο ραδιόφωνα, αρκετά site και πιστεύω ότι αφιερώνεται αρκετό χρόνο με το ότι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται στο Δήμο Καλαμπάκας. Γέφυρα διάβαση. Μέσα σε ένα μήνα με σωστή δουλειά, με σωστή οργάνωση, με πιέσεις όσο ήταν δυνατόν, καταφέραμε χτες και καταθέσαμε στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αριθμό πρωτοκόλλου 1851, ημερομηνία 19 Δευτέρα 2016, τη χρηματοδότηση έργο αποκατάσταση γέφυρα διάβαση. Και συνεμένα έχει την έκθεση αυτοψίας, τον προϋπολογισμό του έργου και το τεχνικό δελτίο του έργου. Δύο λόγια που γράφονται προς τον Υπουργό Μεταφορών Δικτύων κύριο Χρήστο Σπίρτση και τον Γενικό, Γραμματέα κύριο Δέδε. Κύριε Υπουργέ, στις 28 Απριλίου του 2016 πραγματοποιήθηκε από κοινό αυτοψία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου σας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αποτίμηση βλαβών στη γέφυρα ποταμού Ποινιού Διάβαση. Η αυτοψία είχε σκοπό την αποτίμηση των βλαβών της γέφυρας και τη διαμόρφωση προτάσεων τόσο για τα άμεσα μέτρα προστασία της, όσο και για τα λοιπά μόνιμα μέτρα αποκατάστασης της λειτουργίας της. Στη συνέχεια, συντάχθηκε και συνυπογράφηκε έκθεση αυτοψίας, την οποία σας επισυνάπτουμε, καθώς και τον προϋπολογισμό του έργου που απαιτείται για την αποκατάσταση της γέφυρας.
Δεδομένου όμως ότι είναι πλέον μηδενική η κεντρική αυτοτελής πόλη των περιφερειών, αδυνατούμε να καλύψουμε τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες λειτουργίας μας και αντιμετωπίζουμε μεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων παρεμβάσεων, κυρίως στον τομέα υποδομών. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη χρηματοδότηση ύψους 4.600.000 ευρώ για την άμεση αποκατάσταση της γέφυρας. Η εν λόγω οδική αρτηρία Καλαμπάκα Διάβας είναι ζωτική σημασία, αφού εξυπηρετεί ένα μεγάλο τμήμα τη δυτική περιοχή του νομού Τρικάλων, περιλαμβανομένων και τουριστικών περιοχών. Συνεπώς, η γέφυρα αποτελεί σημαντικό κομβικό σημείο στο οδικό δίκτυο του νομού Τρικάλων και η διακοπή της κυκλοφορίας της από τη γέφυρα λόγω των βλαβών που υπέστη δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην περιοχή. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας λόγω της σημαντικότητας του θέματος. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία. Ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός. Αυτό είναι ο τόμος που έχει κατατεθεί προς το Υπουργείο Μεταφορών Δικτύων προς το Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η πρώτη σελίδα έχει περίπου την ιστορία της γέφυρας, ποιοι μηχανικοί ήταν και είδαν τις βλάβες, πότε κατασκευάστηκε, πώς κατασκευάστηκε κτλ. Αυτά τα περισσότερα είναι γνωστά. Να σας διαβάσω τις προτάσεις. Οι προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των βλαβών είναι τα άμεσα και προσωρινά μέτρα, αυτά τα οποία περίπου κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται, και τα μόνιμα μέτρα αποκατάστασης των βλαβών. Μέσα στα μόνιμα μέτρα αποκατάστασης βλαβών υπάρχει η αποκατάσταση του μεσοβάθρου ΜΗ4, αποκατάσταση φορέα αναδομής, προστασία υπολείπων μεσοβάθρων, διευθέτηση της κήτης του ποταμού Πηνιού, αποκατάσταση αγωγού λιμάτων, αντικατάσταση στη θέαων ασφαλείας, δημιουργία πεζοδιαβάσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου το 4.600 έχει χωριστεί σε 3 υποέργα. Το πρώτο υποέργο είναι αποκατάσταση φερόντων στοιχείων, προστασία θεμελίων, τοποθέτηση στη θέα ασφαλείας, αποκατάσταση αγωγού αποχέτευσης. Αυτό το υποέργο, ο προϋπολογισμός του είναι 3 εκατομμύρια. Είναι αναλυτικά το κάθε... για το κάθε έργο τι προβλέπεται και πόσο προβλέπεται. Το δεύτερο έργο είναι η συμπλήρωση αναχωμάτων για τη διευθέτηση της κήτης, είναι 600.000. Και το τρίτο έργο, η τοποθέτηση ελαστομεταλλικών εφεδράνων, επισκευή αρμών διαστολής, κατασκευή πεζοδρομίου, 1 εκατομμύριο. Σύνολο 4.600. Αυτός ο φάκελος κατατέθηκε στο Υπουργείο, στον κύριο Στρίτζη, ο οποίος δεσμεύτηκε μπροστά σε μένα στον κύριο Αγοραστό και στον κύριο Μιχαλάκη, ότι μέχρι τις 25 Μαρτίου θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Και τη δημοπράτηση του έργου θα την κάνει η Περιφέρεια. Και πιστεύουμε όλοι και ελπίζουμε, Θεού θέλοντος, ότι πριν το ποτάμι ξανακατεβάσει νερό, να έχει τελειώσει η γέφυρα.
Στη συνέχεια ενημέρωσα τους τρεις βουλευτές, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Σιμουρέλη και την κυρία Δρυτσέλη στη Βουλή και τους παρακάλεσα και ήταν θετικοί ώστε και αυτοί να συμβάλλουν ώστε να μην καθεί καμία μέρα. Επειδή υπήρχε ολομέλεια της Βουλής, αλλά ο κύριος Πρίτσης δεν συμμετείχε στη Βουλή, είδα μερικούς υπουργούς, όπως είδα τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Φίλη, με τους τρεις βουλευτές. Είναι το γνωστό θέμα της Μητροπόλεως. Όπως ξέρετε, ομόφωνα η ιεραρχία της Εκκλησίας αποφάσισε τη λειτουργία της Μητροπόλεως μας και τη μονιμοποίησή της, αλλά αυτό χρειάζεται και από την πολιτεία ένα προεδρικό διάταγμα. Εδώ και πολύ καιρό και αρκετούς μήνες και μετά από διάφορες παρεμβάσεις που έχουν γίνει και από το Σεβασμιότατο και από άλλα πρόσωπα, μέχρι στιγμής ο κύριος Φίλης δεν το έχει φέρει ακόμα στη Βουλή. Ελπίζω σύντομα να το φέρει, έτσι τουλάχιστον δεσμεύτηκε και στους τρεις βουλευτές. Και οι τρεις συμβουλευτές ήταν ενημερωμένοι για το θέμα που έχει προκύψει με την Πάναφον. Vodafone, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουν να βρουν μία λύση αυτοί που βγάζουν και τους φόβους και όλα. Ελπίζω να έχει καλό τέλος. Επισκέφτηκα το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων, γιατί όπως ξέρετε έχουμε ένα σάρωθρο εδώ και αρκετό καιρό που μας παιδεύει και δεν το έχουμε πάρει ακόμα. Έχει κλείσει ο διαγωνισμός πριν λίγες μέρες. Έχουν καταθέσει δύο εταιρείες τις προσφορές, θα γίνει ο έλεγχος και ελπίζω να έχει καλό τέλος. Απλώς έπρεπε να έχουν φύγει τα χαρτιά από το... ή μάλλον η διαδικασία που ήταν στο Πράσινο Ταμείο και έχει πάει στο Παρακατοικό και Δανείο και έπρεπε να πάω και από εκεί. Πιστεύω ότι έχει λυθεί και αυτό το θέμα. Να πω δύο λόγια για το... Είδα κάποιους ανθρώπους, βέβαια αυτή η υπόθεση έχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από το... που προσπαθώ να το δημιουργήσω και να το υλοποιήσουμε. Πιστεύω ότι φτάσαμε στο τέλος τώρα. Κάποιοι θα σας δώσουμε βέβαια μια συνέντευξη στις προσεχές μέρες. Απλώς θα σας αναφέρω ότι θα έχουμε στην περιοχή μας ένα συνέδριο 6 με 8 Μαΐου. Ο σκοπός θα έχει να κάνει με τον θρησκευτικό τουρισμό, με τον ιατρικό τουρισμό, με ό,τι έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, γενικώς με την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ευελπιστώ ότι θα έρθουν αρκετά άτομα που ασχολούνται με τον τουρισμό, είτε είναι υπουργοί είτε είναι καθηγητές σε διάφορα πανεπιστήμια. Αυτό το συνέδριο θα γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου και σε συνεργασία με τον Κλισθένη. Κλισθένης είναι η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκείνος που βοηθάει τα μέγιστα είναι ο κύριος Χάρης Λούσης, τον οποίο τον ευχαριστώ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας Κλισθένης. Όσον αφορά όμως για αυτό το συνέδριο, θα τα πούμε σε μια άλλη συνέντευξη που θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας ενημερώσω. Και να πάω και λίγο εδώ σε κάποια θέματα τοπικά. Ξέρετε ότι η αίθουσα του Λυκείου πριν κάνα 2-3 μήνες, αυτό το έργο ήταν στάσιμο εδώ και χρόνια. Και δεν ήταν μόνο που ήταν στάσιμο, κινδυνεύαμε να γυρίσουμε και χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρκετά μάλιστα. Πιστεύω ότι
όπως το βλέπουν όλοι οι δημότες ή όπως το βλέπετε κι εσείς. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο. Έχουν προχωρήσει όλες τις εργασίες και πιστεύω ότι πετύχαμε κάτι το οποίο λίγοι πιστεύαν ότι θα το πετύχουμε. Αλλά για να μην λέμε μόνο τα καλά, να πούμε και κάτι το οποίο υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα το βασικό, ένα από τα βασικά μάλλον θα έλεγα, είναι τις καλασμπάκες, είναι αυτοί που μένουν στο νέο σχέδιο πόλεως. Το λέμε νέο σχέδιο πόλεως, αν και έχει τελειώσει εδώ και 20 χρόνια. Και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να εντάξουμε και κάτι, γιατί όταν είναι νέο σχέδιο μπορούσε να το εντάξει κάπου. Αλλά μετά από 20 χρόνια, τι νέο σχέδιο είναι. Εκεί έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια μελέτη όσον αφορά τα όμβρια ύδατα. Γιατί καταλαβαίνετε, ξεκινάνε από πάνω από τους βράχους από τα μετέωρα και φτάνουν στην Τριγκάνο και θα πρέπει αυτά τα πρωτού κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στους δρόμους για να το στρώσουμε άσφαλτο, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε λύσει το θέμα με τα όμβρια ύδατα. Πιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε έτοιμη τη μελέτη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την περιοχή τουλάχιστον που είναι πάνω από το, πίσω από το διβάνι και πάνω από το διβάνι, γιατί αυτά τα σπίτια το καλοκαίρι έχουν σκόνη και το χειμώνα έχουν λάσπες και θα έλεγα ότι δρόμο δεν έχουν ποτέ. Δύο λόγια για το Μουσείο της Απεικόνησης των Μετεώρων. Είχαμε κολλήσει εδώ και κανένα μήνα, περίπου δύο μήνες, ενώ είναι όλα έτοιμα, είχαμε κολλήσει στις καρέκλες. Οι 100 καρέκλες που θα πούνε, τι προδιαγραφές θα έχουν κτλ. Αρχές Μαρτίου βγαίνει η μελέτη στον αέρα να το πάρει κάποιος κατασκευαστής. Έχουν αποφασίσει ότι θα γίνουν αυτές οι σύγχρονες που κινούνται και όλα όταν κάθεσαι πάνω και παρακολουθείς. Οπότε μέσα σε δύο μήνες θα αρχίσει να λειτουργεί. Και το γνωστό θέμα που αντιμετωπίζει ο Δήμος από την αρχή, όπως θα σας το είχα ξαναπεί, είναι τα χρόνια και παλιά δικαστήρια τα οποία αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε αρκετά χρήματα. Είτε από διάφορα ατυχήματα όπως είναι το Μπριάζα, 200-300 χιλιάδες, είτε από κατασχέσεις, είτε από την κοινοφιλή επιχείρηση, είτε από τη ΔΙΑΚ. Από τη ΔΙΑΚ, χοντρικός, 200.000 αρκούδας, 200.000 ο αχυλός, 200.000 το ρεύμα που το πληρώνουμε σε δόσεις. Αυτά τα λίγα έτσι σε πρώτη φάση, να σας δώσω το λόγο γιατί βλέπω σήμερα είσαστε αρκετοί, να κάνετε και ερωτήσεις ή να πείτε ό,τι θέλετε και αν χρειαστεί κάτι θα σας συμπληρώσω σε όποιο θέμα θέλετε. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να το πάρει. Κύριε Δήμαρχε, πολλά δεν είναι τα χρήματα, 5 εκατομμύρια για μια γέφυρα η οποία, αν γίνει καινούργια, χρειάζεται ας πούμε κάποια χρήματα, άλλα 5 ή 10. Και εμείς πάμε να φτιάξουμε μια γέφυρα η οποία είναι η ίδια, πεσμένη. Κύριε Σαμπορέλη, η γέφυρα θα γίνει καινούργια. Θα σας πω κάποια πράγματα. Εκτός τότε, σε κάθε κολόνα, μισό λεπτό να σας πω και πώς τα γράφουν και όλα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια καινούργια γέφυρα. Όλα τα βάθρα θα ενισχυθούν με
με πασάλους, με τσιμιντουενέζες, σε όλα τα βάθρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλα τα τσιμέντα που είναι πάνω θα σηκωθούν όλα. Θα τα καθαρίσουν και την άσφαλτο από πάνω και από κάτω. Εκεί που πατάνε οι πλάκες αυτές των τσιμέντων θα καθαριστούν και παίρνουν κάποια άλλα στοιχεία τώρα τα οποία έχει προχωρήσει η επιστήμη για να μην έχουν τους κραδασμούς. Εκεί που ενώνεται το ένα από το τσιμέντο με το άλλο και αυτός ο χώρος θα αλλάξει. Σας είπα ότι θα αλλάξουν τα προστατευτικά που υπάρχουν, θα γίνει πεζόδρομος, θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Δεν θα γίνει μια γέφυρα παλιά, είναι μια γέφυρα καινούργια, με καινούργιες προδιαγραφές. Μην ξεχνάτε, δεν ήταν, γιατί συζητήθηκε και αυτή η πρόταση που λέτε, από τους μηχανικούς, όχι φυσικά από μένα, αλλά δεν ήταν κάποιο σημείο πιο στενό για να κάνουν κάποια άλλη γέφυρα και θα χρειαζόταν ίσως και τα διπλάσια χρήματα. Γιατί το ποτάμι είναι, ήδη αυτή η γέφυρα είναι 250 μέτρα. Όπου αλλού να γινόταν, θα γινόταν 300 μέτρα. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά με την κατασκευή τη γέφυρα. Μπορεί να είναι η παλιά γέφυρα, αλλά σας λέω ότι θα αλλάξουν τα πάντα και θα έχουμε μια σύγχρονη γέφυρα. Είμαι για συμπληρωματικά πάνω σε αυτό το ερώτημα. Ναι. Επειδή ακούσαμε πολλά και διάφορα και με τον κύριο Αγορασόν, τον οποίο συζητήσαμε, ακούστηκε ότι τα θεμέλια ήταν σε βάθος περίπου 6 μέτρα. Και άλλη μέρα που πήγα εγώ και ήταν ο εργολάβος που έριχνε τους ογκόλυτους και τα λοιπά στα πέδιλα, έτσι, ακούστηκε ότι από κάποιους εργαζόμενους τότε στην κατασκευή της γέφυρας τα θεμέλια δεν ήταν πάνω από 2-3 μέτρα. Αυτές οι τσιμεντοενέσεις, δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά τώρα ακαδημαϊκή κουβέντα κάνουμε, γιατί υπάρχει και μια διάχυτη αμφιβολία και ανησυχία στον κόσμο για το τι θα γίνει και πώς θα περνάνε, αν θα περνάνε με ασφάλεια. Ιδιαίτερα σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτές οι τσιμεντοεινές που λέτε με πασάλους κτλ., σε τι βάθος θα πάνε. Γιατί σας το λέω αυτό. Διότι αποκαλύφθηκε κάτι άλλο και μνημονεύεται και στο βιβλίο του Λάζαρου Βασιλείου ότι πριν από χρόνια είχε γίνει μια μελέτη για το φράγμα του Μουργανίου. Αλλά εγκαταλείφθηκε γιατί οι γεωλογικές μελέτες απέδειξαν ότι η σαθρότητα του εδάφους από εκεί μέχρι το κάτω είναι δεδομένη. Κατά συνέπεια. Ορίστε. Δεν κατάλαβα σε δύο λεπτά. Όχι, έλα, λέγε κύριε Βλάχο. Είναι σε δύο λεπτά, σε ρεπορτάζ. Σε ρεπορτάζ, έστω. Αλλά με εμένα μου το επιβεβαίωσε και ο Γιάννης Αλπάνης από τη Θεσσαλονίκη όταν ήταν το πληροφορικό. Ότι υπάρχει αυτή η μελέτη, η οποία κατά αλήθεια είναι 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλουμε εμείς, και εσείς φαντάζομαι, και όλοι αυτό θέλουμε, είναι όταν περνάμε από πάνω να είμαστε ασφαλείς. Με οποιαδήποτε συνθήκη. Καμία συνθήκη αυτό που στα προκοπιόταν ο κύριο Σάντος με τον Μιχαλάκη και τον Βρέμ, που πέρασαν, που πρόγραμμα. Το ότι εκείνο το βράδυ δεν είχαμε θύματα, νομίζω ότι ήταν θαύμα. Γιατί καταλαβαίνετε, ήταν Σάββατο βράδυ, με κίνηση, με χορούς κτλ. Δεύτερο, η γέφυρα, σας είπα, θα είναι τόσο ασφαλής όσο θα γινόταν μια γέφυρα από την αρχή. Η μελέτη γίνεται σαν να υπάρχει γέφυρα από την αρχή. Δεν αφήνουν τίποτα. Τώρα, αν οι τσιμεντοενέσεις αυτές είναι 25 ή 30 μέτρα, δεν το ξέρω ακριβώς πόσα μέτρα είναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε μια απόσταση 5 χιλιόμετρων στη Σαρακίνα έχουν κατασκευάσει γέφυρα πριν λίγα χρόνια με τσιμεντοενέσεις και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το βλέπετε, ούτε υπάρχουν προστατευτικά ούτε τίποτα. Με τα καινούργια δεδομένα θα γίνει και αυτή η γέφυρα. Γι' αυτό ο προϋπολογισμός ίσως είναι και κάπως μεγάλος, μας φαίνεται εμάς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αλλάζουν τα πάντα. Σας είπα, δεν θα μείνει τίποτα. Άμα όποιος έχει τον χρόνο να διαβάσει, είναι τόσο αναλυτικά που αναφέρονται τα πάντα ότι θα αλλάξουν. Δεν θα μείνει τίποτα, σας λέω. Γέφυρα από την αρχή ήταν και χρόνο, κύριε Δήμαρχε. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει αυτή η κατασκευή, η ανακατασκευή. Η ανακατασκευή, νομίζω ότι επειδή δεν θέλω να δεσμευτώ σε μέρες και σε μήνες, γιατί ζούμε στο ελληνικό κράτος. Αυτό που πιστεύω και ελπίζω ότι πριν έρθει το νερό το ξανά το καινούργιο θα έχει τελειώσει η γέφυρα. Τώρα πότε θα τελειώσει, ας τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό. Σκαλέσει τα τεχνική τι λέει και τι θα πει και το Υπουργείο εφόσον από τη στιγμή δηλαδή που θα το εντάξει ο προϋπολογισμό το Μάρτιο. Θα έχουμε άμεση χρηματοδότηση. Ναι, από τη στιγμή που το εντάσσεις στον προϋπολογισμό μπορεί να μην εντάξει 4.600,
να τάξει 2.600. Αμέσως ξεκινάει και γίνεται δημοπρασία το έργο. Και όταν είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας, μην ξεχνάτε ότι είμαστε τυχεροί, όχι μόνο γιατί έχουμε τα Μητέωρα, αλλά ο κύριος Αγοραστός δεν είναι μόνο περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, είναι περιφερειάρχης της Ελλάδος. Και έχει μια καλύτερη επαφή με όλους τους υπουργούς και με αρκετούς Ευρωπαίους που στέλνουν θέματα στην Ελλάδα. Είναι μια καλή συγκυρία, πιστεύω, να τελειώσει πολύ σύντομα αυτή η γέφυρα. Άλλωστε, βλέπετε ότι να ετοιμαστούν όλα αυτά τα πράγματα και να έρθουν σε επικοινωνία τρεις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, της Περιφέρειας κτλ. Δεν ήταν ένα μικρό πράγμα και έχουν υπογράψει άπατες. Είτε είναι από τα Τρίκαλα, είτε από τη Λάρισα, είτε από το Υπουργείο. Θεωρώ ότι καλύτερη γωνία δεν μπορούσαν να υπάρξουν για την εξέλιξη αυτή τη γέφυρα. Ορίστε. Θα υπάρχει κάποια σωστική δικλίδα με τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο. Γιατί έχουμε δει, ας πούμε, κατά καιρούς κάποιοι που αναλαμβάνουν πρώτα, δεν πιέζουν δίκτυο και σταματούν και υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το ποιο εργολάβο θα το πάρει το έργο. Αυτό βγαίνει στη δημοπρασία το έργο. Αυτό υπάρχουν όρες της δημοπρασίας και νομίζω ότι θα το ελέγξουμε την κατάσταση. Δεν θα αφήσουμε έναν εργολάβο ο οποίος θα καταλαβαίνετε το πρώτο που θα πρέπει να φτιάξει ο εργολάβος είναι να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν γίνει. Το πότε θα φτιάξει τον πεζόδρομο για να πάμε με τα πόδια, αυτό ας γίνει και αργότερα. Αλλά η αποκατάσταση της ήδη υπάρχουσας θα γίνει σύντομα. Το να γίνουν οι τσιμιντοενέσεις αυτές αυτή τη στιγμή μπορεί να χρειαστεί να κουπούν στη μέση, μπορεί να μην μπορεί να γίνουν και τέχνηρο τώρα, αλλά προς την Καλαμπάκα μεριά που δεν υπάρχει νερό, μπορεί να αρχίσει και να δουλεύει ο εργολάβος. Και πιστεύω ότι θα πάρει, πιστεύω, έτσι ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο ήταν να γίνει ο προϋπολογισμός, να γίνει η μελέτη, να δεσμευτεί ο υπουργός ότι θα το εντάξει μέχρι τις 25 Μαρτίου. Εδώ λέμε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν λέμε ότι θα το εντάξει μετά από 5 μήνες ή από 6. Και σίγουρα κάποιο εργολάβο που θα το πάρει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι ένα εργολάβο μικρό, θα είναι κάποια εταιρεία μεγάλη. Αν υπάρξει κάποια ένσταση από κάποιου άλλου εργολάβου και αυτό, τι θα γίνει. Έχουν ρυθμιστεί όλα τα πράγματα, κύριε Σαμοράη. Στην Ελλάδα ζούμε. Όταν είναι τα πράγματα επίγοντα κτλ., αυτά καθαρίζουμε και με συνοπτικέ διαδικασίε. Στην Ελλάδα ζούμε. Συνοπτικέ διαδικασίε. Καλημέρα. Να ρωτήσω λίγο. Εάν ο Δήμος έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία παρακολούθηση του έργου, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Αν υπάρχει μια επιτροπή, αν θέλετε μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχετε με κάποιου τεχνικού. Όχι. Το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Η γέφυρα αυτή δεν είναι